Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Τάσο Αβραντίνη, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, στην Α. Και νήσων. Πειραιά και νήσων. Βέβαια, πάντα τα ξεχνάμε αυτά τα νησιά και έχουν έτσι πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών, κύριε Αβραντίνη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. 21 ημέρες μας χωρίζουν από την κάλπη της 7η Ιουλίου, αλλά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις που έχουμε, κύριε Αβραντίνη, σε σχέση με τα διεθνή θέματα και την συνεχιζόμενη έτσι, κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο να συνεχίζεται στην υψηλή ρητορική και ταυτόχρονα το τουρκικό γεωτρύπανο να λένε πληροφορίες ότι έχει ξεκινήσει τη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σας ανησυχούν αυτά τα γεγονότα? Κοιτάξτε, πάντοτε είναι ανησυχητικά τέτοια γεγονότα όταν υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει απ' έξω από αυτή την ένταση, διότι νομίζω η Τουρκία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο σε αυτή την περιοχή. Δεν μας επηρεάζει καθόλου? Προφανώς μας επηρεάζει, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε εμείς αυτή τη στιγμή στη μάχη. Mm-hmm. Διότι η Τουρκία δημιουργεί πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή. Μέτωπο καταρχάς με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, mm-hmm. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αλλά και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο ενδεχομένως. Η προκλήση είναι πολλές, επομένως πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα και θα πρέπει να μείνει προσιλωμένη στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ναι, και του δικαίου της θάλασσας. Είναι... Άλλωστε έχουμε το δίκαιο και εμείς και η Κυπριακή Δημοκρατία και ας μείνουμε εκεί, δεν χρειάζεται κύριε να κάνουμε τίποτε περισσότερο. Θα ήθελα να μου κάνετε όμως ένα σχόλιο για τη στρατηγική που ακολουθεί σε σχέση με τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπουμε αυτή την ώρα, συνεδριάζει μάλιστα και το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση της κατάστασης. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής? Λάθη, όμως, δεν προσφέρονται για αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση. Καλό θα είναι κανείς να τα βγάζει έξω από την ατζέντα, εκτός αν υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό και γίνεται ένα τραγικό λάθος. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντικείμενο της συνάντησης του ΚΙΣΕΑ σήμερα. Mm-hmm. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν για να εξεταστεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε σε κριτική, να συζητήσουμε σήμερα τα λάθη της κυβέρνησης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Yeah. Αλλά πάντως, νομίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χειρίζεται άριστα το θέμα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει με σόφρονα πολιτική προσεγγίσει το ζήτημα και η Κυπριακή κυβέρνηση. Όχι, θέλω να πω κάτι σε αυτό. Θέλω να πω ότι δεν είναι και δικηγόρος, είστε και δικηγόρος. Να σχολιάσουμε λίγο τις δικαιοσύνες και όλα όσα βλέπουμε να γίνονται το τελευταίο διάστημα και με την η κυβέρνηση που αποφάσισε να διορίσει την ηγεσία της δικαιοσύνης, να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, αλλά και μέσα στη δικαιοσύνη που βλέπουμε να υπάρχουν μεταξύ των δικαστών έτσι. Διαφορετικές θέσεις και προσεγγίσεις των πραγμάτων. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να χρησιμοποιήσει. Θα μιλάω με πολύ χαμηλούς τόνους, το ξέρετε. Ναι. Χρησιμοποιήσει το θέμα Νοβάρτης για να κερδίσει πολιτικά. Έχει πράξει πάρα πολλά πράγματα και έχει πλήξει τρομερά το κύρος της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Πολλές φορές με τη συνδρομή και κορυφαίων δικαστικών λειτουργών. Η εμπλοκή υπουργών της κυβέρνησης σε αυτή τη σκευωρία, διότι περί σκευωρίας πρόκειται όσον αφορά στην ανάμειξη πολιτικών προσώπων, έτσι, διότι υπάρχει ο σκάνδαλος Νοβάρτης είναι γνωστό διεθνώς, αλλά αυτό δεν ήταν θέμα. Κανείς δεν θα αντέλεγε εάν η κυβέρνηση έλεγε ότι θα πρέπει να ερευνηθεί ένα σκάνδαλο που έχει διεθνείς διαστάσεις. Πιστεύετε όμως ότι μεθοδεύτηκε με κάποιο τρόπο από... Είμαι βέβαιος ότι μεθοδεύτηκε. Είμαι βέβαιος και θεωρώ ότι εδώ. Άρα, καταγγέλλεται αυτή την ώρα παρέμβαση στη δικαιοσύνη από την ελληνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πια παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Αύριο η Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον εκλεγεί η κυβέρνηση με την υπόθεση της Νοβάρτης, πώς θα κινηθεί? Θα ερευνηθούν οι ευθύνες για την υπόθεση της Νοβάρτης και για την σκευωρία Νοβάρτης, για αυτό που συνέβη. Ναι. Έφτασε κάποτε ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης να πει ότι γνωρίζω το περιεχόμενο του φακέλου όταν το διαβάζει. Παπαγγελόπουλος. Καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως παράνομο και έρχεται σε αντίθεση με το ποινικό και νομικό πολιτισμό μας. Όσον αφορά τους κώδικες. Επίσης έπρεπε να περιμένει. Δεν ήταν η ώρα να έρθει προς ψήφιση το νομοσχέδιο. Δεν έπρεπε παρά να ψηφιστεί. Παρά το γεγονός ότι 10 χρόνια τώρα ετοίμαζαν τους νέους κώδικες. Ναι, βέβαια, διότι καταλαβαίνετε ότι μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θυμάστε το περίφημο ρητό, η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπήρχε κανένας λόγος, διότι ψηφίστηκε πια, είναι νόμος του κράτους, mm-hmm. να επισπεύσει την ψήφιση. Θα είχαμε μια νέα κυβέρνηση σε λίγες μέρες, με νοπή τη λαϊκή εντολή.
και θα μπορούσε να δει το θέμα. Και αυτό σε συνδυασμό πάντοτε με συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις που ενδεχομένως υπάρχουν και επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές. Μια και είμαστε στο κομμάτι της δικαιοσύνης και είστε και νομικός, γι' αυτό το επεκτείνουμε, για τον διορισμό της ηγεσίας της ανώτατης δικαιοσύνης. Περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Τι εκτιμάτε? Χρειάστηκε ένα συνταγματικό έθιμο, κατά τη γνώμη μου, στην περίπτωση. Συνταγματικό έθιμο. Η γνώμη δίστανται, βέβαια, στο αν έπρεπε και αν μπορεί να γίνει αυτό ή αν θεωρείται έκτακτη κατάσταση που κατά τη γνώμη μου, είναι στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Είναι εκτός των ορίων της δικαιοδοσίας, όχι διότι το απαγορεύει το Σύνταγμα, αλλά διότι το απαγορεύει ένα μακραίωνο συνταγματικό, μακροχρόνιο όχι μακραίωνο, συνταγματικό έθιμο. Γιατί τυπικά δεν βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Να πάμε στη στάση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τι εκτιμάτε ενδεχομένως, τι εκτιμάτε εσείς ότι θα κάνει και πώς έτσι κρίνεται. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι νομικός, είναι συνταγματολόγος, θα έχει την άποψή του προφανώς και θα κρίνει. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα κάνει ακριβώς ο κύριος Παυλόπουλος. Να πάμε τώρα, κύριε Βραντίνη. Το θέμα της δικαιοσύνης όμως είναι μεγαλύτερο θέμα όταν έχει να κάνει κανείς με το ευρύτερο ζήτημα του πού πηγαίνει η ελληνική οικονομία, διότι η ελληνική δικαιοσύνη επηρεάζει ως θεσμός και άλλους θεσμούς. Είναι ένας από τους λόγους που δεν επενδύει κανείς στην Ελλάδα η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Επενδύσεις. Σπεύσαμε να ψηφίσουμε κώδικες ποινικής δικονομίας και ποινικό κώδικα, αλλά δεν κάναμε τίποτα στο να κωδικοποιήσουμε τους νόμους που υπάρχουν, να τους μειώσουμε, να τους απλοποιήσουμε, να τους κάνουμε πιο σαφείς. Αναφέρεστε τώρα στις επενδύσεις, που είναι ένα θέμα το οποίο στο πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία το βάζει αρκετά ψηλά. Έτσι, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες, θα ήθελα να μας πείτε, του προγράμματος της Νέα Δημοκρατία? Τους έχουμε ακούσει και από τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι που ενδεχομένως συγκλίνουν, σε ποια σημεία βρίσκεται βασικές ομοιότητες με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπήρχε και η κριτική ότι ο ένας αντιγράφει το πρόγραμμα του άλλου. Στον τομέα των επενδύσεων? Όχι στον τομέα. Στον τομέα των επενδύσεων νομίζω είναι λίγο καθαρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες αντίθετες. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο ότι επέδειξαν ικανότητα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ στο να προσελκύσει καινούργιες επενδύσεις, άμεσες ξένες επενδύσεις, ή να επενδύσουν οι Έλληνες τα χρήματά τους στην ελληνική οικονομία, είναι ότι εμπόδισε ενεργητικά και τις επενδύσεις που είχαν ξεκινήσει. Σας θυμίζω την επένδυση στις Κουριές της Χαλκιδικής. Σας θυμίζω την επένδυση στο Ελληνικό, την επένδυση της Κόσκο στον Πειραιά. Όλες αυτές επιχείρησε για το Ελληνικό, ότι με την πρώτη εβδομάδα με τη νέα κυβέρνηση θα αξιοποιηθεί. Ασφαλώς, αλλά λέω ότι η απερχόμενη κυβέρνηση ενεργητικά προσπάθησε να εμποδίσει αυτές τις τρεις πολύ μεγάλες επενδύσεις και πολλές ακόμη. Έτσι, λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάει η παρούσα κυβέρνηση για φιλικό προς τις επενδύσεις κλίμα που δημιούργησε. Δημιούργησε εντελώς αρνητικό κλίμα. 7 Ιουλίου είναι η ώρα της κάλπης. Την επόμενη μέρα, αν και εφόσον αλλάξει και η κυβέρνηση, που σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, τι θα είναι αυτό το οποίο θα αλλάξει πρώτα απ' όλα από εσάς? Γιατί ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση που περιμένει πολλά. Δείτε το κλίμα που δημιουργήθηκε με την προσδοκία της νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Ναι, αναφέρεστε στις αγορές και στο ομόλογο. Αναφέρομαι στο χρηματιστήριο, αναφέρομαι στις αποδόσεις του ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Βλέπουμε δηλαδή ότι η προσδοκία, το είχε πει και παλαιότερα ο κ. Μπαρόζο, αν θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες. Η οικονομία περιμένει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει τις εκλογές και να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ώστε να έχουμε μια αυτοδύναμη. Η οικονομική ανάπτυξη. Κύριε Βραντίνη, ωστόσο, η Κομισιόν και ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Ρέγκλιν, το ESM, και θα αναφερθώ στις πρόσφατες παροχές, κάποιες από τις οποίες ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, χτυπάει καμπανάκι ότι αύριο, ότι ο στόχος, ας πούμε, για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% δεν θα επιτευχθεί. Οπότε θα έρθει αντιμέτωπη όποιος είναι στην επόμενη κυβέρνηση και με τον κίνδυνο αντίμετρων ή νέων μέτρων. Ή το να πάρει πίσω κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα τις εξαγγελίες, το αφορολόγιο της 13ης. Έχουν πέσει έξω όλοι οι στόχοι για ανάπτυξη. Αυτά που λέει ο κ. Ρέγκλιν είναι πραγματικότητα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιδόθηκε σε ένα απίστευτο πάρτι παροχολογίας με χρήματα που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει, αμφισβητώ ότι και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι σε αυτό το επίπεδο που η κυβέρνηση λέει, δεδομένου ότι δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις. 2,9 λέει ο κ. Στουρνάρας. Αλλά ξέρετε ότι έχουμε 1,9. Καθαρές υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Αυτά από μόνο τους δείχνουν ότι δεν είναι τόσο ρόδινη η κατάσταση. Αλλά εδώ θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό που λέει ο κύριος Ρέγκλιν, αυτό που συζητάμε για την ελληνική οικονομία, είναι η εικόνα της οικονομίας ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η εικόνα της οικονομίας που θα δημιουργηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Σας είπα είναι πριν μέτρα... τι προσδοκίες δημιουργούνται ναι, ναι. στην αγορά. Πώς θα το αποτρέψει, ας πούμε, θα έρθει αύριο τις πρώτες 100 ημέρες, δεν ξέρω αν δώσει και μια περίοδο χάριτος η Ευρωπαϊκή Θεσμή και θα σας πούνε δεν πιάνετε τους στόχους. Πρέπει να γίνουν, να πάρθουν κάποια μέτρα. Ένα απλό παράδειγμα. Ή να ακυρωθούν κάποια άλλα. Όταν έχεις οικονομική ανάπτυξη 2%, ναι. όταν έχεις αποδόσεις του ελληνικού ομολόγου που άγγιζαν το 4%, είναι βέβαιο ότι το χρέος σου δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορείς να το αποπληρώνεις σε βάθος χρόνου. Όταν όμως η ανάπτυξη πάει στο 4% και οι αποδόσεις καταραίουν, ναι. τότε, γιατί η δυναμική του χρέους πώς προσδιορίζεται, δεν είναι μόνο το ύψος του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, mm-hmm. είναι και η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου δανεισμού σου mm-hmm. και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Όταν έχεις λοιπόν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. γιατί, διότι θα απελευθερώσουμε την οικονομία από τις αγκυλώσεις που υπάρχουν και την κρατούν στο έδαφος. Mm. Θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ανάπτυξης. Ποιες είναι αυτές, μην μιλάμε αόριστα. Η μείωση της φορολογίας. Η μείωση της φορολογίας θα δώσει αμέσως μια όθηση στην οικονομία. Γιατί? Διότι η φορολογία είναι κόστος της οικονομίας ενός κράτους. Mm. Όταν μειώνεις το κόστος, την κάνεις πιο ελκυστική. Αν διαβάσουμε όλες τις διεθνείς εκθέσεις, θα δούμε ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές είναι ο πρώτος παράγοντας που δεν επενδύει κανείς στην Ελλάδα. Ο δεύτερος είναι η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος. Ο τρίτος είναι η γραφειοκρατία. Η πολυνομία. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Λοιπόν, μειώνοντας λοιπόν τους φορολογικούς συντελεστές, απλοποιώντας και κάνοντας καλύτερο το θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας σταθερότητα του θεσμικού πλαίσιου για να έρθει κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα, δημιουργείς όλες τις προϋποθέσεις στο να εκτιναχθεί η ελληνική οικονομία και να έχεις διατηρήσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα, να πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Οι δημοσκοπήσεις τις παρακολουθείτε για εσείς. Οι περισσότεροι σας δίνουν μια άνετη αυτοδυναμία στην ερχόμενη Βουλή. Υπάρχει όμως, κύριε Αβραντίνη, και το ενδεχόμενο να μην την εξασφαλίσετε την αυτοδυναμία, δηλαδή να μην συμπληρώνετε 151 έδρες και να πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιον. Είχαμε εδώ προηγουμένως τον κύριο Λιάπη από το Μέρα 25, το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Τον ρωτήσαμε αν ενδεχομένως θα συνεργαζόταν. Λέει ότι δεν θα συνεργαζόταν. Εσείς, ποιος είναι πιο κοντά σας, για παράδειγμα, από τα κόμματα που είναι υποψήφια να συμμετέχουν στην επόμενη Βουλή, με το οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για να έχετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση? Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μεγάλη διαφορά. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τίποτα άλλο, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε, από την αποτύπωση της κοινή γνώμη μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, οι επόμενες εκλογές θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Ναι. Δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 9,5 μονάδες διαφορά και χτίζει πάνω σε αυτή τη διαφορά. Θα κριθούν τα πάντα εκ νέου. Βεβαίως υπάρχει διατυπωμένη, φρέσκο διατυπωμένη η βούληση του ελληνικού λαού να αποδοκιμάσει μια αποτυχημένη κυβέρνηση, ίσως την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, αλλά θα το δούμε στις κάλπες. Θα πρέπει οι Έλληνες, είναι μια δύσκολη ημερομηνία η 7η Ιουλίου, θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν. Εμείς επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή στις επόμενες εκλογές. Διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα, ναι. βεβαίως θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε είναι υπεύθυνο κόμμα. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Σκέφτομαι αμέσως το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής είναι ένα δημοκρατικό κόμμα του ευρωπαϊκού τόξου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ναι, δεν έχουν την ίδια άποψη ακριβώς το κίνημα αλλαγής. Τι λέει το κίνημα αλλαγής? Δηλαδή, νομίζω ότι θα οδηγήσουμε τη χώρα σε μια ακυβερνησία. Κοιτάξτε, αν η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, να μην πούμε ότι ναι. η Νέα Δημοκρατία θα σχηματιστεί. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Σε μεγάλες περιπέτειες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μένει ακυβέρνητη μια χώρα με τόσες ανοιχτές οικονομικές και άλλες εκκρεμότητες. Είναι εφικτό το ενδεχόμενο μεγάλου συνασπισμού κομμάτων έτσι, για κυβέρνηση? Δεν θεωρώ στην Ελλάδα, εφικτό με την ότι κουλτούρα. Είναι το ενδεχόμενο του μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, πιθανό. Καθόλου. Σε πιθανό. Καμία περίπτωση δηλαδή. Όχι, όχι. Επειδή διανύουμε τώρα και κλείσουμε σιγά σιγά και τις πανελλαδικές εξετάσεις και ξέρω ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με τα θέματα της παιδείας, ένα σχόλιο καταρχάς για το νέο σύστημα, για το νέο λύκειο και να πάμε και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στο ενδεχόμενο έτσι δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστήμιων και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ένα σχόλιο για την ασφάλεια και για την κατάσταση που επικρατεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα δεδομένα που έχουμε ανά κάθε εβδομάδα πλέον να γίνονται επεισόδια ή καταστροφές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, μια από τις πρώτες προτεραιότητες της είναι να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο και να φέρει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων πανεπιστημίων, όπως λειτουργούν και τα υπόλοιπα προηγμένα κράτη. Mm-hmm.
όπου θα υπάρχει μεγάλη αυτονομία των πανεπιστημίων, θα υπάρχουν συμβούλια διοίκησης, θα υπάρχει αξιολόγηση, έλεγχος κλπ. Κλπ. Ώστε τα ελληνικά πανεπιστήμια να ξαναμπούν στον εκπαιδευτικό χάρτη, από τον οποίο απουσιάζουν σχεδόν σε όλα τα rankings, αν θέλετε, στον κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Αλλά το πανεπιστημιακό άσυλο είναι πρώτη προτεραιότητα η καταργήσή του. Αναφέρατε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι, επειδή είδαμε ότι... Πείτε μου, σε ποιο προηγμένο κράτος της γης οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλαδικές, οι εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο αποτελούν πρώτο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε κανένα. Μόνο στην Ελλάδα σημαίνει αυτό. Πείτε μου, σε ποιο κράτος, η κόρη μου έδινε κατά σύμπτωση φέτος πανελληνικές εξετάσεις, σε ποιο κράτος, εγώ έδωσα πρώτα 32 ετών. Το ίδιο σύστημα ισχύει για 32 χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει άλλο κράτος. Βλέπετε ότι είμαστε σε μια απόλυτη στασιμότητα. Και αυτή η στασιμότητα, συγχωρείτε, απλώς για να ολοκληρώσω τη φράση. Αυτή η στασιμότητα, όταν οι άλλοι προχωρούν με γοργά βήματα, σε πηγαίνει πίσω. Το θέμα είναι ότι το σύστημα αλλάζει συνεχώς, τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Και άλλαξε μάλιστα και τώρα, γνωρίζοντας ότι ο κ. Γαβρόγλου δεν θα είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ήξερα. Δεν θα είναι και ο ίδιο. Δεν θα είναι ο ίδιο υπουργό παιδεία. Το άλλαξε. Τώρα, πώς μπορείς να τροποποιήσεις ένα σύστημα όταν τα παιδιά ξεκινούν την προετοιμασία τους το καλοκαίρι για τις επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο? Οπότε να περιμένουμε την Νέα Δημοκρατία και αλλαγή έτσι του συστήματος. Δεν πρέπει να γίνονται βιαστικές κινήσεις. Mm-hmm. Σας είπα, η εκπαίδευση είναι πρώτη προτεραιότητα. Γιατί είναι πρώτη προτεραιότητα? Διότι η εκπαίδευση δημιουργεί εξωτερικότητες. Mm-hmm. Η εκπαίδευση επηρεάζει όλους τους άλλους θεσμούς της πολιτείας. Επηρεάζει τη δικαιοσύνη, επηρεάζει τη δημόσια διοίκηση, επηρεάζει την οικονομία. Δείτε, όπου υπάρχουν συστήματα ελεύθερης επιλογής, συστήματα ανοιχτά, όπως είναι τα προηγμένα δυτικά συστήματα, αλλά όχι μόνο, και της Ανατολής, της Σιγκαπούρης, της Ταϊουάν, λοιπόν, εκεί στην Νότια Κορέα, βλέπεις ότι συνδέεται με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Έτσι. Όπου έχεις ελευθερία στην εκπαίδευση, αυτονομία, αυτενέργεια, έχεις και υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Mm-hmm. Πώς μπορεί να έχεις καλή δικαιοσύνη όταν έχεις κακή εκπαίδευση? Μα η παιδεία είναι το σημαντικότερο αγαθό για την πορεία των παιδιών. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν έχουμε αποτύχει πλήρως. Γιατί εμείς έχουμε το πιο σοβιετικό, γραφειοκρατικό, υπερσυγκεντρωτικό σύστημα, το σύστημα που ρυθμίζει τα πάντα με εξαντλητική λεπτομέρεια το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Οπότε περιμένουμε αλλαγές. Κύριε Αβραντίνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Πειραιά, διότι καταλαβαίνετε και νήσου. Τώρα, πρώτη περιφέρεια Πειραιά και νήσου. Λοιπόν, με τη Νέα Δημοκρατία πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα.